Καλησπέρα σε όλους, σε όλα μας τα μέλη. Να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκδήλωση. Να καλωσορίσουμε τους επίσημους καλεσμένους μας, τον πατέρα Τιμόθεο, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, τον κύριο Χρυσαλίδη, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μερμελέγκα, την κυρία Αργυρέη, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά την προεδρία μας, την κυρία Γατούλα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά και να μας δίνετε πάντα η δυνατότητα να είμαστε μαζεμένοι. Να καλέσουμε τον πατέρα Τιμόθεο. Υπάρχει μια ελληνικότατη λέξη που λέγεται αντιπελάργωση. Παίρνοντας αφορμή από αυτή τη λέξη σε μια πραγματεία του Άγιος Βασίλειος που την επιγράφει αντιπελάργωση, εξηγεί για να δείξει στους νεότερους και στα παιδιά πως πρέπει να προσέχουν τους γονείς τους, τους γεροντότερους, λέει το εξής: όπως οι πελαργοί κατά την αποδημία τους παίρνουν στα φτερά τους επάνω τα πιο αδύναμα και τα γεροντότερα πουλιά, στις στερούγες τους επάνω τα δυνατότερα, τα νεότερα, και τους μεταφέρουν στους τόπους κατοίκησής τους, έτσι και εμείς, παίρνοντας αφορμή από τα άλογα ζώα, από τα πτηνά, θα πρέπει οι νεότεροι, που κατά συνέπεια είναι και οι πιο δυνατοί, να ξεκουράζουν και να φέρνουν στα φτερά τους τους αγεροντότερους, που και κατά συνέπεια είναι και οι πιο αδύναμοι. Βέβαια σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό το έρμο το μνημόνιο μας έκανε εμείς οι γεροντότεροι, βάζω και τον εαυτό μου γιατί πέρασα ήδη τα 60, να νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας και να βοηθάμε, αντί να βοηθούν εκείνοι εμάς, να έχουν αυτά την ανάγκη τη δική μας. Ωστόσο όμως, η αντιπελάργωση σαν έννοια έχει αιώνια και διαχρονική αξία. Τα γεγονότα που σήμερα περνάνε είναι προσωρινά και όπως λέει ένας Άγιος, άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, νεφίδριον εστί και θα τον παρελέψετε, λέει για κάποιες αναστατώσεις και δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τότε. Τους λέει εντάξει, έχετε θάρρος και ελπίδα. Πες τις σκέψεις λοιπόν, εύχομαι κι εγώ οι μπόρες να περάσουν γρήγορα, τις οποιασδήποτε μπόρες αντιμετωπίζει ο καθένας από μας σε προσωπικό επίπεδο, και έτσι στο υπόλοιπο που έμεινε για μας τους μεγαλύτερους, αλλά και στο υπόλοιπο των νεοτέρων, των παιδιών μας, να είναι η ζωή τους όμορφη χειμερινή λιακάδα. Τώρα το να σας ευχηθώ τα χρόνια πολλά, το εύχομαι, αλλά να σας ευχηθώ καλή χρονιά, είναι κουτσορωμένη και σαν το μνημόνιο και τη σύνταξή μας είναι. Ωστόσο όμως, έστω και κουτσορωμένη, εγώ την εύχομαι να είναι όμορφη για όλους μας και χωρίς βάσανα, χωρίς στεναχώριες. Δέσποινα, δεν μας είπες τι έχει για να κόψω μεγάλο κομμάτι. Αν είναι το φλουρί, δεν έτυχα ένα φλουρί. Έκοψα 40 πίτες, ένα φλουρί δεν μέτυχε. Τι έχει, για πες μου σε παρακαλώ. Μας, να μας κόψει το κομμάτι. Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίζω όλα τα μέλη του παραδείγματος του Καπίτρου Σπόλεως και των άλλων παραδειγμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλωσορίζω ιδιαίτερα στο παράδειγμα των νέων μελών του Αγιάσματος και κάποιους άλλους που δεν ξέρω μακάρι να είναι και από τα άλλα χωριά. Περιμένουμε νέες εγγραφές.
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που φέτος κάναμε ένα διαφορετικό στυλ εορτών. Προτιμήσαμε να πηγαίνουμε στα παραδείγματα να κόβουμε πίτες και αφήσαμε τελευταίο το καπί της Χρυσοπόλεως για να κάνουμε μία έτσι να κλείσουμε τη γιορτή με μουσικούλα. Έχουμε χρόνο για να κάνουμε και γιορτές έτσι με γλέντια σε κέντρα διασκεδάσεως. Φέτος θελήσαμε να είναι λίγο πιο στενή η επαφή, γιατί χάνουμε την επαφή μας. Μας δίνεται ευκαιρία να βρεθούμε, να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να χορέψουμε σε άλλο επίπεδο. Εμείς γνωριζόμαστε και από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν έχω να πω πολλά. Ξέρετε ότι συνεχίζουμε, πιστεύω, αρκετά καλά όπως ξεκινήσαμε. Έχω ένα μεγάλο στήριγμα που είναι μαζί μου τα παιδιά, η Δέσποινα του Καπί και τα υπόλοιπα μέλη του παραρτήματος εδώ πέρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερως την Ειρήνη, τον Γιάννη και την Τασούλα που είναι πάντα πιστοί φίλοι και συνεργάτες, όπως και την Ειρήνη του Κηφί που σήμερα μας βοήθησε. Είμαστε εδώ πέρα για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Εγώ να σας βοηθώ όπου μπορώ. Εσείς να είστε μαζί μας, να συνεργαζόμαστε. Εγώ θέλω να έχετε συμμετοχή όλοι σας, να έχουμε καινούργια μέλη και να είμαστε αγαπημένοι. Τώρα οι ευχές είναι απλές, βασικές και ουσιαστικές. Υγεία σε εσάς, υγεία στις οικογένειές σας, να περάσετε τις δυσκολίες όποιος έχει, εύχομαι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες και τίποτα άλλο. Μέσα από την καρδιά μου, όλη την αγάπη μου και τις καλύτερες ευχές μου. Να ευχαριστήσω όλους τους κυρίους και τις κυρίες που είναι εδώ πέρα. Να ευχαριστήσω επίσης την ορχήστρα, τα παιδιά που προσωποποιήθηκαν να μας προσφέρουν τη μουσικούλα τους. Θα ήθελα επίσης ένας-ένας να έρθουν όλοι οι παρεμπισκόμενοι να μας κόψουν και το κομμάτι τους. Και για το καπί Χρυσοπόλεως, μια και ο εκπρόσωπος βρίσκεται σε ανάρρωση, ο κύριος Αλέκος, να το ευχηθούμε περαστικά και σιδερένιος, θα καλέσω την κυρία Μαριγούλα να εκπροσωπήσει τα μέλη και να μας κόψει ένα κομμάτι πίτας για όλους εσάς. Την αγάπη μου, υγεία και θέλω όλοι σήμερα να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Από μας. Χρόνια πολλά, γεροί να είστε, λόγω του Προέδρου μας, επειδή είναι άρρωστος, θέλει αντιπρόσωπος, θα κόψω εγώ το κομμάτι της πέτσας στο καπί. Γεροί να είστε και τον χρόνο, όλοι μαζί να είμαστε. Μια μεγάλη παράληψη. Ο Δήμαρχος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, με ειδοποίησε τελευταία στιγμή επειδή βρίσκεται στην Καβάλα για μια συνάντηση επαγγελματικής φύσης. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτόν τον ωραίο χώρο, με αυτούς τους ωραίους ανθρώπους, διότι οι γονείς μου από μικρό με έμαθαν να σέβομαι την τρίτη ηλικία. Αν και εγώ και εγώ είμαι κοντά με εσάς. Είπε ο Πάτερ Τιμόθεος για μνημόνιο και αυτό. Όλα θα τα ξεπεράσουμε. Εάν έχουμε την υγεία μας και αν βάλει πλάτη ο ένας τον άλλο, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Καλή χρονιά! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά και από μένα, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχές για το 2013, υγεία, ευημερία, αλληλεγγύη, άνοιγμα του μυαλού και της καρδιάς για νέους δρόμους πιο αισιόδοξους, που όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράξη, μιας και κάθε νέα χρονιά αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα για όλους μας. Εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση, ως θερετή, επιδιώκουμε πάντα την ανάπτυξη, την πρόοδο και τη δημιουργία με τη στήριξη του Δημάρχου μας και με τη βοήθεια όλων σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχία και αγάπη και ειρήνη στην περιοχή μας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και εκ μέρους του κυρίου Τσοπανόπουλου, ο οποίος πήγε να πάρει τον πατέρα του, όπως ξέρετε, περισσότεροι από το νοσοκομείο και δεν μπόρεσε να έρθει. Και ο κύριος Αλέκος επίσης σας εύχεται χρόνια πολλά και μου είπε ότι ο νους του είναι εδώ. Του χρόνου εύχεται να είναι μαζί σας. Έφαγε ο λίγης αυσούγα, έφαγε κύριε.
τραπεζούδα. Έχει, τρύπα το σαρμάρι παίγει. Έχει, τρύπα το σαρμάρι παίγει. Τα παπούτσια μου φοράω στο τζακάρι τραγούδι.